Εδώ είμαστε λοιπόν και είχαμε αυτή την απορία, σας το είπα και νωρίτερα. Είναι ο συντοπίτης μας λοιπόν, καθηγητής χημίας, ο κύριος Νικόλας Θωμαΐδης, ο οποίος τον είδαμε εγώ τουλάχιστον δύο φορές στα τηλεοπτικά μέσα της Αθήνας, να εξηγεί πως μέσω των λιμάτων μπορεί να εντοπίσει κρούσματα κορονοϊού, αλλά μπορεί και να μην τα λέω σωστά, οπότε ας τον καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι κύριε Θωμαΐδη, τι κάνετε? Γεια σας, καλό Είστε καλά? Χαιρετισμούς σε όλους σας. Πού βρίσκεστε? Βρίσκομαι στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Στην Ακαδημίας. Μάλιστα. πώς ξαφνικά λοιπόν σας είδαμε στην τηλεόραση, τι έγινε, τι κάνετε? Αυτό είναι μια δραστηριότητα που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα από τα αντικείμενα που θεραπεύουμε ερευνητικά ονομάζεται επιδημιολογία λιμάτων. Και μέσα από την ανάλυση των ανεπεξέργαστων λιμάτων μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού που παράγει τα λίματα, για τις καταναλωτικές συνήθειες του, για το τι αγοράζει και το τι χρησιμοποιεί κάθε μέρα, για το αν χρησιμοποιεί κάποια φάρμακα ή ψυχοφάρμακα ή εν πάση περιπτώσει γενικά τι ουσίες χρησιμοποιεί, ενώ και παράνομα διακινούμενες. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα και τι ιώσεις υπάρχουν στον πληθυσμό, αν αυξάνουν ή μειώνονται ανάλογα με τις συνθήκες. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα, επειδή συνέπεσε η δειγματοληψία και με την πανδημία, αναπτύξαμε μια μέθοδο σχετικά με την τεστοποίηση και τον προσδιορισμό του υλικού φορτίου στα ανεπεξέργαστα λίματα της Ψιτάλιας, του λεκανοπεδίου της Αττικής, και μέσα από εκεί, βλέποντας την αύξηση, τη μείωση του υλικού φορτίου και κάνοντας έναν υπολογισμό προς τα πίσω με στατιστικές μεθόδους, μπορούμε να πούμε περίπου πόσα είναι τα κρούσματα στο λεκανοπέδιο. Αυτά τα στοιχεία τα δίνουμε καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και στην Επιτροπή Λιμοξιολόγων υπό τον κύριο Τσιόδρα, και είναι μία από τις παραμέτρους που συνυπολογίζουν για τη λήψη των μέτρων που έχετε ακούσει. Φοβερό. Αυτό πότε ξεκινήσατε να το κάνετε, ειδικά για την πανδημία? 20 Μαρτίου ξεκίνησαμε. Α, έχετε πολλούς μήνες. 10 μέρες μετά το lockdown. Εμείς είχαμε προγραμματίσει έτσι και αλλιώς τη δειγματοληψία στην Ψιτάλια. Και δεν σταματήσαμε από τότε. Τώρα, δηλαδή, από ποια σημεία? Για δειγματοληψία 20 μέρες, τώρα το συνεχίζουμε κάθε μέρα. Και από ποια σημεία γίνεται η δειγματοληψία? Είναι ένα σημείο, το οποίο είναι η είσοδος των ανεπεξέργαστων λιμάτων της Ψιτάλιας. Η Ψιτάλια είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, γιατί είναι πάνω σε ένα νησί. Οπότε οι δειγματολήπτες είναι στο νησί και κάθε πρωί μας φέρνει στη Λάντζα ο υπάλληλος σε ΕΙΔΑΠ εκεί πέρα το δείγμα, το οποίο είναι ένα 24ωρο σταθμισμένο δείγμα της προηγούμενης μέρας. Δηλαδή εμείς αναλύουμε σήμερα το χθεσινό δείγμα. Καταλαβαίνετε. Και αφορά πόσους ανθρώπους αυτό το δείγμα? Αφορά 4,2 εκατομμύρια άτομα. Φοβερό. Ναι. Οπότε... Από ένα δείγμα μπορεί να δει κάποιος τι γίνεται στο λεκανοπέδιο που παράγει λίματα όλος αυτός ο πληθυσμός. Και ως εκ τούτου στη μισή Ελλάδα δηλαδή. Ακριβώς. Είναι η αξία αυτού του. Και σας άκουσα νομίζω το Σάββατο που ήσασταν στο Open που είπατε για 40.000. Ναι. Αυτή η εκτίμηση. Ναι. Πείτε μου δηλαδή, τι 40.000 κρούσματα? Ναι, φορείς. Φορείς, τα 40.000 φορείς. Φορείς. Αυτό το οποίο εμείς... έτσι κάνουμε και βοηθάει, ας πούμε, την Επιτροπή Λιμοξιολόγων είναι το εξής. Όταν π.χ. ας πούμε εγώ γίνω φορέας, κολλήσω, είναι θέμα ωρών να αρχίσω να αποθέτω υλικό φορτίο στο αποχητευτικό σύστημα. Έτσι. Όμως μπορεί να μην αναπτύξω συμπτώματα, άρα να είμαι ασυμπτωματικός, ή να αναπτύξω συμπτώματα μετά από 7 μέρες. Ναι. Που σημαίνει ότι η εικόνα που βλέπουμε στα λίματα προηγείται της εικόνας που βλέπουν τα τεστ του ΕΟΔΗ στο πεδίο. Μάλιστα. Άρα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης για το πού πάει
η διάδοση της πανδημίας. Δηλαδή το κρούσμα εσείς το βλέπετε πριν το βρει το τεστ. Ακριβώς. Μπορεί να ανοιχνευτεί όντως πιο πριν. Για ποιο λόγο όμως? Διότι σας είπα ότι με το που θα κάποιος θα γίνει φορέας, θα κολλήσει. Ναι. Μετά από κάποιες ώρες αρχίζει να αποθέτει από τις απεκρίσεις του στο αποχετευτικό σύστημα, έτσι, υλικό φορτίο. Ναι. Οι συμπτωματικοί αποθέτουν περισσότερο, οι ασυμπτωματικοί λιγότερο. Α, μάλιστα. Και αυτό θα είναι ενδιαφέρον λοιπόν, επίσης για το κλιμοξιολόγιο. Ναι. Αυτό βέβαια εμείς που βλέπουμε, βλέπουμε στο σύνολο. Αλλά γι' αυτό δίνουμε ένα εύρος κρουσμάτων, λέμε από τόσο έως τόσο. Αυτό το υπολογίζουμε με κάποιες στατιστικές μεθόδους. Οπότε, όμως η μέτρηση, η μία μέτρηση που γίνεται από το PCR, από τις μοριακές μεθόδους, μας δείχνει τα αντίγραφα του ιού ανά λίτρο στην ψητάλια, στο λίμα. Ναι. Αυτό μέσα από μία διαδικασία το υπολογίζουμε πίσω, προς τα πίσω, σε κρούσματα. Και σε ανθρώπους. Σε ανθρώπους. Ναι. Αυτό είναι πολύ είναι περίεργο, δηλαδή, το πώς πηγαίνει στον κάθε άνθρωπο. Στατιστικά φαντάζομαι θα γίνεται αυτό. Βέβαια, με δικαιούσες. Γιατί ξέρουμε ότι π.χ. ο ασυμπτωματικός έχει χ αντίγραφα του ιού αναγραμμάριο κοπράδο. Εντάξει, ενώ ο συμπτωματικός ή ο βαριά που νοσεί βαριά έχει ψ. Εντάξει, υπάρχει ένα εύρος από τη βιβλιογραφία τώρα σας. Οπότε εσείς μπορεί να βρείτε και τους συμπτωματικούς και τους ασυμπτωματικούς μεταξύ των κρούσματων. Φοβερό. Πώς λέγεται το εργαστήριο αυτό, κύριε Θωμαίδη? Το εργαστήριο αναλυτικής χημίας είναι, του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ΕΚΠΑ. Ναι. Φοβερή δουλειά κάνετε, δηλαδή, πολύ χρήσιμη. Είναι μία από τις δραστηριότητες που έχουμε, η επιδημιολογία λοιμάτων. Την κάνουμε τώρα, τη θεραπεύουμε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20. Οπότε έχετε δώσει και στο παρελθόν χρήσιμα συμπεράσματα για άλλα πράγματα, έτσι. Βέβαια. Την πρώτη φάση, ας πούμε, της πανδημίας, της κρίσης της οικονομικής, το 10 παραδείγματος χάρη, είχα την ιδέα ότι αρχίζοντας και μελετώντας συστηματικά από χρονιά σε χρονιά τα φάρμακα, τα ναρκωτικά και χίλια δυο άλλα χημικά, θα μπορέσουμε να δούμε τη συμπεριφορά των κατοίκων κάτω από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που ερχότανε. Έτσι λοιπόν από το 10 έως το 14, 2010 με 2014, είδαμε μια δραματική αύξηση των ψυχοφαρμάκων στα λίματα της ψητάλιας, αυτό ήταν η αποτύπωση της οικονομικής κρίσης στο λεκανοπαίδιο. Συσχετίζονταν δηλαδή θετικά με την αύξηση της ανεργίας, με τα διάφορα, ας πούμε, οικονομικά μεγέθη που καταραίανε τότε. Και έτσι λοιπόν είχαμε μια κορύφωση της κρίσης το 2014, είδαμε εμείς. Ναι. Στη συνέχεια είδαμε μια ύφεση αυτών των ψυχοφαρμάκων. Αλλά όχι στα επίπεδα πρώτου 12, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή ήρθανε για να μείνουν αυτά, η χρήση τους δηλαδή. Ναι. Και μετά, και βέβαια, από το 2014, τι παρατηρείτε μέχρι σήμερα, πριν τον κορονοϊό? Πριν τον κορονοϊό, λοιπόν, υπήρχε μια μείωση π.χ. των ψυχοφαρμάκων της τάξης του 20-30%, από το 2014 σας λέω, για το 2019, και ξαφνικά το 20, μέσα στο lockdown και την καραντίνα, αυξηθήκανε πάλι 60%. Δηλαδή είχαμε μια 60%. Μεγάλη, μεγάλη αύξηση των αγχολητικών και των αντικαταθλιπτικών. Φοβερό. Μάλιστα. Και στη συνέχεια επίσης είδαμε παράλληλα ένα εντυπωσιακό εύρημα, ήταν η αύξηση των διεγερτικών ναρκωτικών, κοκαίνης, μεθαμφεταμίνης και αμφεταμίνης. Μέσα στο 2020. Μέσα στην καραντίνα. Μέσα στην καραντίνα. Ναι. Και άλλα, βέβαια, πείτε μας. Ναι, και βέβαια πάρα πολλά άλλα συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά μας μέσα στη βδομάδα, μέσα στον χρόνο. Η επιδημιολογία λοιμάντων είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, όπως καταλαβαίνετε, έχει συμπεράσματα για τις συνήθειες μας καταναλωτικές, άρα και ως εργαλείο marketing θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, καταλάβατε, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Πάρα πολλά. Πείτε μας και άλλα συμπεράσματα που έχετε έτσι για την πανδημία, τι άλλο έχετε δει? Κοιτάξτε, το σημαντικό εύρημα όσον αφορά για τον κορονοϊό, θα σας πω για το ιό, είναι ότι εμείς είδαμε την κορύφωση της πρώτης φάσης της πανδημίας 28 και 29 Μαρτίου, ενώ στα τεστ του ΕΟΔΗ αποτυπώθηκε αυτό στις 2 Απριλίου. Στη συνέχεια υπήρξε μια μεγάλη ύφεση, έτσι, Μάιο-Ιούνιο, ουσιαστικά Ιούνιο δεν είχαμε κανένα, δεν μπορούσαμε να γυμνήσουμε τον ιό. Και μετά αρχίσαμε σιγά σιγά να βλέπουμε την αύξηση του υλικού φορτίου τον Ιούλιο, με το που άνοιξε η
και υπήρχε ας πούμε η χαλάρωση των μέτρων. Από τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο, ναι. Υπήρξε μια σημαντική αύξηση τον Αύγουστο σε επίπεδο ότι συνεχώς βλέπαμε να αυξάνει το υγειικό φορτίο όσο πέρασε ο καιρός. Και φυσικά μετά το τέλος Αυγούστου είδαμε το πρώτο πικ, δηλαδή ήταν μετά το δεύτερο, ας πούμε, η δεύτερη κορυφή ήταν 16 με 20 Σεπτεμβρίου. Το οποίο αποτυπώθηκε σε μια αύξηση των κρυωσμάτων, αν θυμόσαστε, σταδιακά, από τα 100 στα 250 περίπου, είχε διπλασιαστεί δηλαδή μέσα στον Σεπτεμβριό εξαιτίας αυτής της κορύφωσης του υγειικού φορτίου. Δηλαδή τότε είχε γίνει, ας πούμε, κάποια διάδοση σημαντική. Στη συνέχεια, επειδή είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, υπήρχε κάποια μικρή ύφεση. Έτσι λοιπόν ήταν μια σταθερή κατάσταση στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μετά 19-20 Οκτωβρίου είδαμε τη μεγάλη αύξηση στο υγειικό φορτίο περίπου 360%. Εκεί τι έγινε τώρα? Εκεί γίνανε κάποιες συγκεντρώσεις στα προηγούμενο διάστημα, κάποιες συναφρήσεις, υπήρχε χαλάρωση. Υπήρχε χαλάρωση μεγάλη. Από τα στοιχεία τώρα του εργαστηρίου μπορεί να φανεί καθόλου, να φανούν οι ηλικίες ή φύλο? Όχι. Όχι. Γιατί είναι όλα μαζί τα προβλήματα, όλοι οι φορείς σε ένα δείγμα. Δεν υπάρχει. Που είναι δύσκολο να... Αυτό μόνο τα τεστ του ΕΟΔΗ που είναι εξατομικευμένα. Σωστά. Σωστά. Ναι, ναι, αυτό είναι. Οπότε σας δίνουν σημασία εκεί, ο κύριος Σιόδρας σας δίνει σημασία στα αποτελέσματα? Κάθε μέρα μιλάμε την κύριο. Κάθε μέρα, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε συνεργασία στενή, έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης που θα εγκαταστήσουμε μέσα από τα λίμματα, εννοώ, θα εγκαταστήσουμε στην Αττική με χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής. Δηλαδή ο Περιφερειάρχης ο Πατούλης έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ για αυτό το θέμα και θέλει να το υποστηρίξει μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Θα φτιάξουμε λοιπόν και θα παρακολουθούμε συνεχώς μέσα από τα λίμματα όχι μόνο τον κορονοϊό, τώρα το SARS-CoV-2 που είναι αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, αλλά τις υπατήτηδες, τη γρήπη, 4 ιούς γρήπης, τη μικροβιακή αντοχή, έχει να κάνει με τη χρήση των αντιβιωτικών αυτό, τα φάρμακα, κάποια φάρμακα πολύ συγκεκριμένα, τα ναρκωτικά. Καταλαβαίνετε ότι θα φτιάξουμε δηλαδή κάποιο σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας δηλαδή, για την ανάπτυξη πολιτικής στον χώρο της υγείας. Που θα έπρεπε να υπάρχει βασικά από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα όλα τα πράγματα γίνονται. Ναι, το εργαστήριο όταν αυτό. Μεγάλη ανάγκη. Το εργαστήριο αυτό από πότε υπάρχει, κύριε Θωμαίδη? Το εργαστήριο αναλυτικής χημίας. Ναι, ναι. Το εργαστήριο αναλυτικής χημίας ιδρύθηκε το 1968 από τον αείμνηστο καθηγητή κύριο Χατζιωάννου, Θεμιστοκλή Χατζιωάννου. Εγώ πήγα στο εργαστήριο αναλυτικής χημίας το 2003. Και από τότε έχουμε αναπτύξει μια πολύ μεγάλη υποδομή. Εκεί είστε κάτι, ποια είναι η ιδιότητά σας εκεί μέσα? Καθηγητής αναλυτικής χημίας. Ναι, εννοώ είναι στην επιβλέψή σας, ας πούμε. Η ομάδα μου, ναι, είναι μεγάλη, μια μεγάλη ομάδα με 40 άτομα, με μεγάλο εξοπλισμό εργαστηριακό που ανέρχεται σε κάμποσα εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα όργανα που έχουμε και τώρα αναπτύσσουμε και άλλη υποδομή. Άλλωστε αυτή την υποδομή, ξέρετε, και όλο αυτό το know-how την έχουμε εφαρμόσει και στα λεσβιακά προϊόντα. Ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει με το ελαιόλαδο, αλλά όχι μόνο με το ελαιόλαδο. Γενικά ένα δεύτερο, ας πούμε, γνωστικό πεδίο που θεραπεύουμε είναι ακριβώς αυτή η ανάδειξη του πλούτου των ευληματικών τροφίμων, όπως τα λέω εγώ, της Ελλάδας, για την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και της γνησιότητάς τους, αλλά και αυτό που λέμε well-being, ας πούμε, την ευζοία που προκαλούν τα ελληνικά προϊόντα ως ένα βασικό εργαλείο marketing για την προώθησή τους, κυρίως στο εξωτερικό. Ναι, ξέρουμε την αγάπη σας για αυτά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω για τη χρηματοδότηση, βοηθούν και φορείς της αυτοδιοίκησης του εργαστηρίου γενικώς ή είναι μόνο κρατική? Η χρηματοδότηση του εργαστηρίου είναι από πάρα πολλούς, από πάρα πολλές πηγές. Είναι σίγουρα η αυτοδιοίκηση, έχουμε συνάψει προγραμματικές συμβάσεις
με διάφορες έτσι, περιφέρειες. Έχουμε φυσικά τα ανταγωνιστικά προγράμματα τα οποία είναι αρκετά ευρωπαϊκά και εθνικά, κάποια εθνικά, μέσα κυρίως από το ΕΛΙΔΕΚ και κάποια από το ΕΣΠΑ. Έχουμε ισχυρή χρηματοδότηση από το εξωτερικό, δηλαδή έχουμε ουσιαστικά πάνω από το 50% της χρηματοδότησης του εργαστηρίου είναι από το εξωτερικό. Μα, από το εξωτερικό. Από διεθνείς οργανισμοί, από διεθνούς οργανισμούς, ναι. Ειδικά στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Είμαστε μια πάρα πολύ έτσι, γνωστή ομάδα στο εξωτερικό, στο πεδίο αυτό, αυτό που ονομάζουμε αναδυόμενους ρήπους ή όλα αυτά που σας είπα τώρα, με τα φάρμακα, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Έχουμε πολύ μεγάλη έτσι, χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Για να καταλάβετε, το εργαστήριό μας είναι το εργαστήριο ας πούμε αναφοράς σε παρακολούθηση μεγάλων αποδεκτών, όπως είναι η Μαύρη Θάλασσα, ο Δούναβης, έτσι, τα ποτάμια της Γερμανίας, αντί να τα κάνουν εκεί, επειδή είμαστε και αξιόπιστο εργαστήριο, αλλά και σαφέστατα είναι και χαμηλότερες ας πούμε εδώ πέρα, όπως να είναι τα κόστη, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ας πούμε προτίμηση. Είμαστε διαπιστευμένο εργαστήριο, δηλαδή οι αναλύσεις είναι αξιόπιστες και με βούλα ενός φορέα διαπίστευσης. Έτσι, έχει μεγάλη δραστηριότητα το εργαστήριο. Πολύ δημιουργική περίοδος εκεί πέρα. Μάλλον πολλά δημιουργικά χρόνια περνάτε σε αυτό το εργαστήριο, κύριε Θωμαίδη, σωστά? Ναι, νομίζω ότι ναι. Δεν μας παίρνει τώρα να πούμε για το λάδι, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό να το δούμε ξανά σε επόμενη φάση. Νομίζω αυτό που κάνετε τώρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό εκεί, με συνεισφορά δηλαδή, και πρέπει να αναγνωριστεί. Και σιγά σιγά, εφόσον σας βλέπουμε και στα τηλεοπτικά μέσα της Αθήνας, σημαίνει ότι το καταλαβαίνουν και εκεί. Όχι, το έχουν καταλάβει, γιατί είναι μια παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη και σε. Εννοώ για την κοινή γνώμη, καταλάβατε. Γιατί εντάξει, το Υπουργείο προφανώς ο κύριος Τσιόδρας το καταλαβαίνει, αλλά και η κοινή γνώμη πρέπει να γνωρίζει έτσι τη δουλειά σας και του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου. Βέβαια. Πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε, Μυτιλίνη? Από εβδομάδα σε εβδομάδα προγραμματίζω. Εμείς είμαστε ξέρετε, είμαστε ακόμα, δεν είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο. Ακόμα κρατάμε κάπως, θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτές τις μέρες. Έχω δύο υποχρεώσεις και πρέπει να έρθω οπωσδήποτε. Η μία είναι να κάνω μια συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, που είμαι ακόμα προεδρεύων. Ωραία. Και θα πρέπει να γίνει αυτό σύντομα. Ελπίζω δηλαδή την επόμενη εβδομάδα να το προγραμματίσω. Και σίγουρα να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την προγραμματική σύμβαση που έχουμε την περιφέρεια για το ελαιόλαδο και για την ελιά. Α, οπότε θα έχουμε νέα σε αυτό τον τομέα? Θα έχουμε νέα σε αυτό τον τομέα? Ναι, εμείς ολοκληρώνουμε το έργο που έχουμε. Ναι. Και ταυτόχρονα, ίσως αυτό αν είναι και μια είδηση να δώσουμε και για τους συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται για το ελαιόλαδο και για την ελιά, έχουμε επανδρώσει αυτή τη στιγμή ξανά το εργαστήριο ελαιολάδου του Ελγό Δήμητρα στο Κάτω Τρίτος, με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς πάνω από 500.000 ευρώ. Αυτός ο εξοπλισμός χρηματοδοτείται από πρόγραμμα της περιφέρειας και έχει γίνει η εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους, οπότε πρέπει να έρθω και να παραλάβω και τα τελευταία όργανα και να γίνει και η εγκατάσταση της γενετικής ταυτοποίησης των ποικιλιών της ελιάς. Αυτή η υποδομή εκεί με δύο άτομα που θα προσλάβω από Αθήνα, που θα είναι συντοπίτες, και αυτοί, έχω βρει δύο παιδιά δηλαδή που θα έρθουν να δουλέψουν κάτω στο εργαστήριο ελαιολάδου, η μία είναι χημικός, η άλλη είναι βιολόγος, θα ξεκινήσει το έργο της υποδομής, ας πούμε, το Γενάρη υποθέτω, και θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη δουλειά που έχουμε ήδη κάνει. Σε στενή συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, αυτό πρέπει να το τονίσω, γιατί έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς κάτω στα Χανιά, αλλά και για το Αμπέλι, δηλαδή είναι δύο τα σκέλη αυτής της παρέμβασης που θα κάνουμε εκεί. Το ένα είναι για το ελαιόλαδο και για την ελιά με τον κύριο Κουμπούρη από τα Χανιά, και Ελγό Δήμητρα εννοώ, και το άλλο είναι το Αμπέλι με τον κύριο Μερκουλόπουλο από τη Λυκόβρηση, πάλι Ελγό Δήμητρα.
και εμείς ως εργαστήριο, ας πούμε, αναφορά, θα στήσουμε τις μεθόδους, θα βάλουμε όλα τα πρωτόκολλα σε εφαρμογή και εκείνοι θα κάνουν το αγρονομικό γεωπονικό κομμάτι, να σας πω. Πολύ ωραία. Οπότε... Άρα γι' αυτό μπορούμε να τα πούμε όταν έρχεται βεβαίως, με το καλό. Βεβαίως, βεβαίως. Και το άλλο το σημαντικό, ναι, η σημαντική παρέμβαση, την οποία την έχουμε προχωρήσει και σε, ας το πούμε, σε πολιτικό επίπεδο προς τα πάνω, είναι ότι θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει ένα Ινστιτούτο Πρόθεσης Ελαιολάδου, το οποίο μπορεί να βγει ως πρόσκληση από την περιφέρεια, από την διαχειριστική αρχή, με συμμετοχή φυσικά του ιδιωτικού τομέα, των τυποποιητών και, και ελαιοτριβέων που έχουν τέτοια, ας πούμε, εξωστρέφεια. Και αυτό το σχέδιο έχει έτσι πολύ καιρό συζητηθεί και κατατεθεί και πιστεύω ότι είναι τώρα όριμα να υλοποιηθεί, καθώς ολοκληρώνεται η φάση της προγραμματικής σύμβασης, η οποία απέδειξε, έτσι, φτιάξαμε όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση, την επιστημονική, από την ελιά, το ελαιόλαδο και την βρόσιμη, την επιτραπέζια και τα παραπροϊόντα, δηλαδή φύλλα, κατσίγαρος, πυρήνας, τι μπορούν να, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειάζεται όλη αυτή η επιστημονική γνώση και ό,τι ιδέες άλλες έχουμε να περάσουν πια σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Χρειάζεται ένα μάρκετινγκ πολύ στοχευμένο, με τη συμμετοχή φυσικά του ιδιωτικού τομέα, διότι αυτά έτσι πάνε. Η στρατηγική της έκτημης εξειδίκευσης που εφαρμόσαμε από τη στιγμή που ξεκίνησε, ενέπλεξε κοινωνία, διοίκηση, δημόσια, επιχειρηματικό κόσμο και ακαδημαϊκό ερευνητικό τομέα, και τώρα σήμερα είμαστε στη φάση στρατηγικά, τα είχαμε πει και πέρυσι με αυτά, να περάσουμε στην β' φάση που είναι η πυρωτική εφαρμογή σε προϊόντα όλων αυτών. Πέρυσι το Δεκέμβριο, ας πούμε, σας είχα δείξει την παρουσίαση που είχα κάνει κάποιες κρέμες. Έτσι. Τώρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε σε ένα συστοχευμένο μάρκετινγκ για την ελιά, για το ελαιόλαδο και για την επιτραπέζια, που να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα σχέδια προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα και πιστεύω ότι θα το στηρίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Θωμαΐδη, και σας περιμένουμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Έπρεπε να κλείσουμε λιγάκι, αλλά βλέπω τώρα ότι έχουμε ακόμα επικαιρότητα εδώ. Lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη Βόρεια Ελλάδα ανάγκασε την κυβέρνηση να αποφασίσει την επιβολή lockdown, λοιπόν, σε Θεσσαλονίκη και Σέρες. Την απόφαση του Πρωθυπουργού, που ήρθε ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Υγείας, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Στις δύο τώρα αυτές περιφερειακές ενότητες, το lockdown ξεκινάει από αύριο τα ξημερώματα και θα διαρκέσει 14 ημέρες. Τι προβλέπετε? Κυκλοφορία με αποστολή SMS με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε την άνοιξη. Από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο για λόγους εργασίας ή υγείας. Κλείσιμο όλης της εστίασης. Αναστολή των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ανοιχτά τα σχολεία. Παράλληλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε ότι ύστερα από αυτή την εξέλιξη ο υγειονομικός χάρτης διαμορφώνεται σε τρεις ζώνες, καθώς από αύριο θα υπάρχει και η γκρι ζώνη που θα περιλαμβάνει τις περιοχές σε lockdown. Τέλος, ενημέρωσε ότι από αύριο στο κόκκινο μπαίνει και η περιοχή της Μαγνησίας. Θυμίζουμε τα κρούσματα